στην Δημοτική Αρχή ανακήρυα στον μελετητή. Και πήραμε και το θάρρος τότε και το στείλαμε κατευθείαν στο μελετητή την ΤΕΚΟ και τους λέμε ότι αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές των θέσεων μας σαν κάτοικοι της παλιάς πόλης και δεν θα κάνουμε πίσω. Αυτό σαν μια παραγγείληση. Δεν ελήφθησαν υπόψη. Δυστυχώς ελήφθησαν κάποιες άλλες απόψεις κάποιων άλλων φορέων, πολύ ασήμαντες. Όχι οι βασικές απόψεις και θέσεις του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας. Αξιότιμη Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε και αξιότιμη επικεφαλής των Δημοτικών Παραντάξεων, αξιότιμη σύμβουλη και αξιότιμη φίλη που κάτοικοι της Παλαιάς Πόλης που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να εκφέρουμε την άποψή μας για το θέμα που συζητείται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23ης 9ου, δηλαδή την έγκριση ή όχι της τρίτης φάσης του ΣΒΑΚ. Μία μελέτη ΣΒΑΚ που δεν έχει ολοκληρωθεί όπως και ο ίδιος ο μελετητής ομολογεί και επισημαίνει στη σελίδα 39 της τεχνικής έκθεσής του, αλλά και αλλού, ζητώντας την εκπόνηση μιας ειδικής μελέτης για τα λεωφορεία στην παραλιακή ζώνη και μιας δεύτερης και σπουδαιότερης μελέτης για την πρόσβαση και στάθμευση των οχημάτων μονίμων κατοίκων στον κεντρικό πυρήνα της Παλαιάς Πόλης. Το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το τι προβλέπει το ΣΒΑΚ για το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση στο ιστορικό κέντρο της Παλιάς Πόλης. Και μιλάμε την Παλιά Πόλη που περικλείεται από τα τείχη. Τα τείχη είναι η πόλη UNESCO. Δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνει τίποτε από αυτά που έχουμε καθορίσει και γνωρίζουμε όλοι σαν τις ελάχιστες αποδεκτές λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη ζωή μας στην Παλιά Πόλη. Τη ζωή της Ελλάδας από τους Άγιους Πατέρες, της Αλέκας επίσης από τους Άγιους Πατέρες, που με συνεχή τηλεφωνήματα και προς εμάς, αλλά και προς τις αρχές, και τη Δημοτική Αρχή, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, καλούν και ζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, μεταξύ των οποίων είναι και το κύριο θέμα της στάθμευσης και πρόσβασης στις οικίες τους. Η κυρία Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή σε ένα χωριό της Κέρκυρας, δεν μπορεί να έρθει στην πόλη γιατί της πήρανε την άδεια λόγω ηλικίας και πρέπει να τη φέρει η κόρη της. Δεν μπορεί να περάσει μέσα από αυτό το σύμπλεγμα των δρόμων για να πάει στους Άγιους Πατέρες. Αυτό σαν παράδειγμα. Της ζήτησα να έρθει σήμερα εδώ, δεν μπορεί δυστυχώς. Το σχέδιο αυτό, η μελέτη αυτή, δεν πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως είναι. Με την έλλειψη δηλαδή δύο σοβαρών υπομελετών που ο ίδιος ο μελετητής θεωρεί αναγκαίες και με τους ταυτόχρονους αυθαίρετους χαρακτηρισμούς δρόμων σε πεζόδρομους ή ίδιας κυκλοφορίας, με τις αυθαίρετες αντιδρομήσεις, με την αυθαίρετη κατάργηση παρόδιο θέσεως στάθμευσης, με τους ποδηλατόδρομους κλπ. Χαρακτηρισμοί που θα έπρεπε να προκύψουν ή να μην προκύψουν από τις δύο αυτές υπομελέτες και μόνο. Ποιος κίνδυνος υπάρχει? Οι επιτίδιοι καραδοκούν και με το μη ξεκάθαρο προσδιορισμό της κατάστασης μέσα στον κεντρικό πυρήνα της πόλης θα μετατρέψουν αυτοί οι επιτίδιοι που καραδοκούν με τη σύμφωνη γνώμη εντός εισαγωγικών των υπηρεσιών του Δήμου και της αστυνομίας, παρερμηνεύοντας την αληθή πρόθεση του νομοθέτη σε ένα απέραντο γήπεδο τραπεζοκαθισμάτων σε βάρος του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου και της πολιτικής προστασίας και των οδών διαφυγής με όλα τα συναφή αποτελέσματα. Αναμέναμε 2,5 χρόνια από την έναρξη της μελέτης αυτής όλοι εμείς να ασχοληθούν οι αρμόδιοι τουλάχιστον με τα προβλήματα διακίνησης, πρόσβασης και στάθμευσης που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, ελεύθερη πρόσβαση στις οικίες μας μέσω οδών, εμείς τους λέμε εντός εισαγωγικών ίδιας κυκλοφορίας για τους κατοίκους ή πεζοδρόμων
με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για τα οχήματα των κατοίκων βάσει της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 30/288 της 5ης 11ου του 1996 επί Δημοτικής Αρχής Σαρλή, η οποία είναι σε ισχύ. Έχουμε ερωτήσει έγκριτους νομικούς, μέλη μας και μη μέλη μας, και μας διαβεβαιούν ότι ισχύει αυτή η απόφαση 30/288, η οποία τι λέει. Λέει ότι οι τοπικές οδοί εντός της παλιάς πόλης είναι πεζόδρομοι, με εξαίρεση εις την πρόσβαση και στάθμευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων, οι οποίοι έχουν εφοδιαστεί με ειδική κάρτα και εις τις θέσεις οι οποίες επιτρέπονται. Αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, ισχύει, αλλά δεν το εφαρμόζει ούτε η αστυνομική αρχή. Και δίνει κλήσεις επί καθημερινής βάσεως, παρόλο που τους έχουμε ενημερώσει, δίνει κλήσεις στους κατοίκους ανεξέλεκτα για να οικονοποιήσει μία μερίδα επιχειρηματιών. Αυτό δεν θα το αφήσουμε έτσι. Β. Εξασφάλιση στάθμευσης για το 100% των κατοίκων σε θύλακες στάθμευσης εντός και περιμετρικά του κεντρικού πυρήνα της πόλης και στα δύο πάρκια. Γ. Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων βαρέως τύπου που παρεμποδίσουν την άμεση επέμβαση των σωστικών μέσων της πολιτικής προστασίας. Οι ηθήνοντες και ο μελετητής μας παρέπεμπαν πάντα σε επόμενη φάση του ΣΒΑΚ, μέχρι που φτάσαμε στην τρίτη φάση, που εσπεσμένα πάτε εσείς τώρα να κλείσετε αγνοώντας τις κόσμιες εκκλήσεις μας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν πρώτα οι αναγκαίες αλλαγές υπομελέτες που ο ίδιος ο μελετητής στην τεχνική έκθεση σελίδα 39 θεωρεί αναγκαίες και οι οποίες θα εξασφαλίσουν τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσής μας στην παλιά πόλη. Κάτι που για τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού είναι δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο. Κάτι που για όλους τους Έλληνες είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Αγώνας εδώ και τώρα, μέχρι την τελική λύση.